Η κοκκινοσκουφίτσα Μια φορά και ένα καιρό ζούσε ένα μικρό κοριτσάκι που το λέγανε κοκκινοσκουφίτσα Δεν ήταν το πραγματικό της όνομα αυτό αλλά την ονόμασαν έτσι από ένα μεγάλο κόκκινο σκούφο που της είχε χαρίσει η γιαγιά της και της άρεσε τόσο πολύ που δεν τον έβγαζε ποτέ από πάνω της. Μια μέρα λοιπόν τη φωνάζει η μαμά της και της λέει «Κοκκινοσκουφίτσα, πάρε αυτό το καλαθάκι με τα φαγητά που ετοίμασα για τη γιαγιά σου και πήγαινε της το, γιατί είναι άρρωστη κακομήρα. Τη έχω βάλει λίγη πίτα, ένα βαζάκι με γλυκό, λίγα φρούτα και ένα μπουκαλάκι με παλιό καλό κρασί. Μα πρόσεξε, θα πάρεις το μονοπάτι του δάσους που βγάζει κατευθείαν στο σπίτι της γιαγιάς. Κοίταξε μη χασομερίσεις πουθενά, γιατί η γιαγιά σου σε περιμένει. Η κοκκινοσκουφίτσα μια και δυο πήρε γρήγορα το μονοπάτι του δάσους, χοροπηδώντας και τραγουδώντας. Τραλαλα, <Ρίλοι> τραλαλα, καλημέρα σας πουλάκια, τραλαλα, τραλαλα, φίλοι μου ζωάκια. <Ρίλοι> στο δρόμο όμως που πήγαινε, συναντά το λύκο. Καλημέρα, κόκκινο σκουφίτσα. Για που το έβαλε τέτοια ώρα με στο δάσο. Καλημέρα, κύριε Λίκε. Πηγαίνω στη γιαγιά μου, που είναι άρρωστη. Να τη δώσω το καλάθι με τα φαγητά που τη στέλνει η μαμά μου. Και τι φαγητά έχει στο καλαθάκι σου, κόκκινο σκουφίτσα. Να, λίγη πίτα, λίγα φρούτα, γλυκό και κρασί. Αλήθεια! Είναι άρρωστη η αγιά σου Και πού είναι το σπιτάκι της να πάω να της κάνω κι εγώ λίγη παρέα όταν ευκαιρίσω Πέρα στο δάσος κοντά στην πηγή mm, Εγώ θα έλεγα να μαζέψεις και λίγα αγριολούλουδα του δάσους Να κάνεις μια ωραία ανθοδέσμη και να την πας τη γιαγιά σου μαζί με τα φαγητά Θα χαρεί πάρα πολύ η καημένη Αχ! Έχεις δίκιο κυρλίκια μου Καλά Μπορεί να καθυστερήσω λίγο να πάω Αλλά τουλάχιστον η γιαγιά μου θα χαρεί πολύ Άντε λοιπόν Πήγαινε κοκκινοσκουφίτσα και εγώ πηγαίνω στη δουλειά μου Ωραία έφυγε. Α πάω λοιπόν κι εγώ στο σπίτι της γιαγιάς να τη φάω και όταν θα έρθει η κοκκινοσκουφίτσα θα τη φάω κι αυτή με την ησυχία μου. Εξασφάλισα τόσο εύκολα το φαΐ μου για σήμερα. Μια και δυο ο Λύκος αρχίσει να τρέχει και να φτάνει στο μικρό σπίτι της γιαγιάς. Ποιο είναι?» «Εγώ! Η κοκκινοσκουφίτσα είμαι, γιαγιάκα μου!» «Άνοιξέ μου! Σου έφερα το καλαθάκι με το φαγητό σου και μερικά λουλούδια!» «Τράβα, κοκκινοσκουφίτσα μου, το σχοινάκι που κρέμεται στην πόρτα και αυτή θα ανοίξει!» Και τότε ο κακός ολίκος ανοίγει την πόρτα, ορμά στο σπίτι και τρώει τη γιαγιά. Μετά φοράει ο πονηρός ο λύκος τα ρούχα της γιαγιάς, φοράει τα γυαλιά της και το σκουφάκι της και πέφτει στο κρεβάτι και περιμένει την κοκκινοσκουφίτσα. Σε λίγο όμως χτυπάει η πόρτα. «Ποιος είναι» αποκρίνεται ο λύκος. «Εγώ καλέ γιαγιά η κοκκινοσκουφίτσα. Σου φέρα το καλαθάκι με το φαγητό» τράβα το που είναι στην πόρτα και άνοιξε την εγώ σκουφίτσα μου. Καλημέρα αγαπημένη μου γιαγιάκα. Σου φέρα πίτα, γλυκό, φρούτα και λίγο κρασί να το πιεις να γίνεις καλά. Μια και είσαι άρρωστη. Δες, σου μάζεψα και αυτά τα ωραία λουλούδια από το δάσος. «Καλά παιδάκι μου, άφησέ τα πάνω στο τραπεζάκι και έλα κοντά μου να ζεσταθεί λιγάκι. Έλα κοντά μου γιατί σε πεθύμησα πολύ». «Καλά γιαγιά μου, έρχομαι. Γιαγιά, γιατί τα χέρια σου είναι τόσο γοντρά». «Για να σ' αγκαλιάζω καλύτερα». «Γιαγιάκα, γιατί είναι τόσο μεγάλα τα αυτιά σου». «Για να σ' ακούω καλύτερα». Γιαγιά μου, γιατί είναι τόσο μεγάλα τα μάτια σου Για να σε βλέπω καλύτερα Γιαγιάκα, γιατί είναι τόσο βραγνή η σου Αχ, γιατί με κρυωμένη παιδάκι μου Γιαγιά, γιατί είναι τόσο μεγάλο το στόμα σου Για να σε φάω, κόκκινο σκουφίτσα Τότε ο κακός ο Λύκος πετάγεται από το κρεβάτι, πετά τα ρούχα της γιαγιάς και χραπ! Την έκανε μια μπουκιά την καημενούλα την κοκκινό σκουφίτσα. Ύστερα γύρισε στο κρεβάτι της γιαγιάς χορτασμένος και κοιμήθηκε ευχαριστημένος. Σε λίγο περνά απ' έξω ένας κυνηγό και βλέποντας ανοιχτή την πόρτα της γιαγιάς ανησύχησε πολύ και μπαίνει μέσα να τη δει μιας που ήταν άρρωστη. «Ένας λύκος κοιμάται στο κρεβάτι της γιαγιάς. Δεν πρέπει να χάνω καιρό». Συλλογίζεται και βγάζει ένα μαχαίρι και ανοίγει την κοιλιά του λύκου που κοιμότανε βαριά. «Αχου! Πού βρισκόμουν και ήταν τόσο σκοτεινά» «Στην κοιλιά του λύκου, κοκκινοσκουφίτσα» «Και η γιαγιά μου πού είναι» «Να! Εδώ είναι και η γιαγιά σου, κοκκινοσκουφίτσα μου. Ευτυχώς που επρόλαβα, γιατί λίγο αν θα σας είχε χωνέψει ο λύκος. Και τώρα τι θα κάνουμε το λύκο Θα τον γδάρω και θα του το πάρω το δέρμα Και έτσι δεν πρόκειται να κάνει ξανά κακό σε κανέναν και εσύ όμως κοκκινοσκουφίτσα Δεν πρέπει να κουβεντιάζεις με κανέναν στο δρόμο Αν δεν είναι γνωστό σου Μου το υπόσχεσαι κοκκινοσκουφίτσα Πως δεν θα ξανασυμβεί αυτό Στο υπόσχομαι καλέ μου άνθρωπε Και σε ευχαριστώ εγώ και η γιαγιά μου που μας Από το στόμα του κακού και πονηρού Λίκου. Η γιαγιά για να ευχαριστήσει τον καλό κυνηγό έστρωσε το τραπέζι και φάγανε όλοι μαζί την πίτα που είχε στείλει η μαμά της κοκκινοσκουφίτσας. Ήπιαν και από ένα ποτήρι κρασί και ζήσαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα.